Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα για τη συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και θα πάμε στην κίνηση «Σώστε τις παραλίες της Νάξου», και χθες μιλήσαμε με τις κυρίες Ελένη Ανδριανοπούλου και Μαρκέλα Χένσλι. Μας είπαν για την κίνηση αυτή και μάλιστα είχαν προαναγγείλει ότι χθες το βράδυ θα γινόταν μία συνάντηση μεταξύ μελών, των μελών εν πάση περιπτώσει της κίνησης, ώστε να δουν πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η πορεία της κίνησης και τι ενέργειες θα γίνουν. Έχουμε εδώ και τις δύο κυρίες, τις οποίες καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς πήγε η χθεσινή συνάντηση? Είχε κόσμο, είχε ενδιαφέρον? Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές μας για το ενδιαφέρον τους για τα ζητήματα αυτά που είναι πιεστικά και που αντιμετωπίζουν οι παραλίες της Νάξου αυτή τη στιγμή. Η συνάντησή μας εχθές πήγε πάρα πολύ καλά. Συμμετείχαν περίπου 70 άτομα. Πολύ θετικό. Δύσκολο, ναι, για τέτοια εποχή να συμμετέχει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και όλοι δεσμευτήκαμε να υπερασπίσουμε το δικαίωμά μας για μια ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις παραλίες μας, mm-hmm, και να σώσουμε τις παραλίες της Νάξου από την καταστροφή. Μιλήσαμε και επίσης για τα βήματα που μέχρι στιγμής έχουμε λάβει και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις που θα κάνουμε για να διασφαλίσουμε την επιτυχία. Η Ελένη θα το πάρει από εδώ. Ελένη. Ναι. για πέστε μας. Χθες είχαμε πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Είχαμε λίγο χάσει το μέτρημα γιατί είχαν ανέβει και στο Βουναλάκι, στον Άι Γιώργη, αμφιθεατρικά οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Να πούμε ότι η κινητοποίηση αυτή που κάναμε, η κίνηση αυτή ξεκίνησε την Κυριακή μόνο και ξεκίνησε διαδικτυακά αποκλειστικά μέσα 16 στο... Ιουλίου. Ακριβώς, ναι. Ξεκίνησε διαδικτυακά μέσω Facebook, οπότε δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Δεν ξέρεις ποτέ μέσω των κοινωνικών μέσων ποια είναι η πραγματική εικόνα στην κοινωνία. Αν ο άλλος συμμετέχει από τον καναπέ, μπορεί να συμμετέχει ενεργά κτλ. Ακριβώς. Οπότε είχαμε μια πολύ ευχάριστη εμπειρία εχθές μέσα στο αποκορύφωμα της σεζόν, να δούμε τόσους ναξιώτες, γέννημα θρέμα εδώ του τόπου, τόσους μόνιμους κάτοικους και εποχιακούς και όλο το χρόνο να ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και να έρχονται να μας υποστηρίξουν σε αυτό που ξεκινήσαμε. Ναι, αυτό. Να υποστηρίξουν την προστασία των παραλιών της Νάξου. Τώρα, αυτό που επίσης συμβαίνει τις τελευταίες μέρες που μας δίνει μεγάλο κουράγιο είναι ότι πραγματικά αυτό το θέμα δεν είναι ένα θέμα του καναπέ, μας μιλάνε συνέχεια στο δρόμο, είναι παντού συνεχώς το, mm-hmm, το θέμα νούμερο Μπορώ ένα. Να το καταλάβω αυτό, το έχω ζήσει και εγώ όλο δεν αυτό το ήξερα. Διάστημα. Ναι. Εγώ το δεν ήξερα. Το ήξερα ότι ήταν το νούμερο ένα θέμα, νόμιζα ότι μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα ακούω και βλέπω ότι δεν είναι έτσι και μπράβο σε όλους μας, γιατί ναι, όλοι μας μαζί πρέπει να βοηθήσουμε την κατάσταση εδώ. Ακριβώς. Τι είπατε χθες και τι αποφασίσατε, κυρία Ανδριανοπούλου? Είπαμε για την κατάσταση όσο έχει, κάναμε μια σχετική ενημέρωση, ενημερώσαμε για το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και μιλήσαμε για τα επόμενα μας βήματα, τα οποία θα είναι με νομική υποστήριξη να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την κατάσταση που επικρατεί. Η αλήθεια είναι ότι χθες όταν μιλήσαμε δεν είχα πλήρη εικόνα του τι έχει υποθεί ακριβώς από διάφορες πλευρές για το θέμα. Διάβασα, όχι, άκουσα και την συνέντευξη πριν δύο εβδομάδες του αντιδημάρχου του Βαγγέλη του Κατσαρά, mm-hmm, τον οποίο τον ξέρω και προσωπικά και πιστεύω ότι το πω και προσωπικά αυτό, δεν αρκεί. Δεν αρκεί να επαφιόμαστε
στην καλή θέληση των επιχειρηματιών. Στο ότι οι επιχειρηματίες πλέον είναι νέοι και έχουν περιβαλλοντική συνείδηση και θα προσέχουν περισσότερο. Αυτό είπε εδώ στην εκπομπή. Ναι, το άκουσα. Όπως επίσης ακούστηκαν πολλά και στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, τα λέγαμε και χθες. Ναι, αυτά τα είχα ακούσει, αλλά εντάξει, η συνέντευξη ήταν λίγο πιο κατατοπιστική για το θέμα. Θα σας εξηγήσω και γιατί δεν αρκεί. Δεν αρκεί γιατί αν αρκούσε δεν θα είχαμε κράτος, παιδιά, δεν θα είχαμε διοίκηση. Δεν αρκεί απλά να επαφιόμαστε στο ότι όλοι θα κάνουμε το καλό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο και μερικοί έχουμε και μεγαλύτερες ανάγκες να βγάλουμε ίσως λεφτά. Μερικοί ίσως έχουμε καταλάβει λίγο καλύτερα το πώς λειτουργεί η παραλία και ότι το χώμα αυτή τη στιγμή, η άμμος αυτή τη στιγμή φεύγει. Αυτό, δεν υπάρχει και γνώση σε πάρα πολύ κόσμο, ναι. Γι' αυτό επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, εκτός από το να το τρέξουμε άμεσα νομικά για να κινητοποιηθούν οι αρχές, είναι το θέμα της ενημέρωσης, το οποίο παίζετε και εσείς μεγάλο ρόλο. Ναι. Στο δρόμο που μιλάμε, πραγματικά πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι γίνεται στις παραλίες, γιατί δεν πηγαίνει και κάθε μέρα, όπως και εμείς δεν το κάνουμε, δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα σε κάθε παραλία να κοιτάμε τι... Πού χάθηκε η αμοθήνη και πού έγινε η τελευταία εξαφή. Εντάξει, άμα κάνεις μια βόλτα στις παραλίες, βλέπεις κάποια πράγματα. Έτσι. Οπότε αποφασίσατε λοιπόν να φτιάξετε μια επιστολή, την οποία θα τη στείλετε προς τις αρμόδιες αρχές. Ακριβώς. Που θα λέει τι, θα περιγράφει την κατάσταση και θα ζητά να γίνουν κάποια πράγματα προφανώς. Θα καταγγέλει την κατάσταση. Ναι. Και θα ενημερώνει και θα καταγγέλει την κατάσταση και θα απαιτεί την παρέμβασή τους. Ναι, και εσείς δεν θα προγραμματίσετε να κάνετε μία συνάντηση με το Δήμο, με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για αυτό το θέμα, να συζητήσετε μαζί τους. Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο, στο χρονικό σημείο, πιστεύω ότι θα ήταν καλό όλοι μας, από όποιο πόστο και αν είναι, να σκεφτούν ότι είναι ακόμα νωρίς και δεν θα είναι καλό μέσα στη σεζόν να υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις πολιτών. Οι πολίτες φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να μην περάσει το καλοκαίρι άπραγο έτσι και να κοιτάμε τις παραλίες να εξαφανίζονται. Οπότε καλό είναι ο καθένας να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε απλοί πολίτες. Όποιος μας χρειάζεται, είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι η Περιφέρεια, είτε είναι οι αρχές, να βοηθήσουμε να καταλάβουν τι συμβαίνει πραγματικά και να επέμβουν έγκαιρα, θα τους βοηθήσουμε. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν αποφασίστηκε για εχθές και πιστεύω θα κάνετε και άλλες συναντήσεις το επόμενο διάστημα. Ακριβώς. Ώστε να συντονίσετε τις ενέργειές σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ και σήμερα για να μας ενημερώσετε για όσα γίνονται. Και θα είμαστε σε επαφή φυσικά, ναι, και σε επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.